Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέρος δεύτερο. Με ερωτήσεις και απαντήσεις. Καλό θα ήταν να δεις το πρώτο μέρος, όπου αναπτύσσεται πιο αναλυτικά το μάθημα και εξηγείται με πλαγιότιτλους, έτσι ώστε να είναι πιο κατανοητό. Στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε με μία περίληψη και μετά θα πάμε σε ερωτήσεις. Το 1913 η Ελλάδα με τους Βαλκανικούς πολέμους διπλασίασε τα εδάφη της αλλά και τον πληθυσμό της. Έπρεπε όμως να φυλάξει τα νέα σύνορα από τη Βουλγαρία που ήθελε να ξαναπάρει τη Μακεδονία. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν είχαν ακόμα κατοχυρωθεί στην Ελλάδα και έπρεπε να τα διαφυλάξει. Ενώ την ελληνική κυβέρνηση απασχολούσαν αυτά τα θέματα, ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τα αίτια ήταν πολλά, μεταξύ των οποίων ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου και για την κυριαρχία στα Βαλκάνια. Επίσης ο ανταγωνισμός Γερμανίας και Αγγλίας-Γαλλίας. Ενώ είχαμε εμείς αυτά τα προβλήματα και αυτά τα θέματα, μας ξέσπασε και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σχηματίστηκαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Από τη μια μεριά οι κεντρικές δυνάμεις με τη συμμαχία Γερμανίας-Αυστρο-Ουγγαρίας και αρχικά της Ιταλίας, μετά έφυγε η Ιταλία, και από την άλλη μεριά οι δυνάμεις Σαντάτ που ανήκαν η Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και κατόπιν η Ιταλία, άλλαξε και πήγε με την Σαντάτ, και από το 1917 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά ήταν δύο στρατόπεδα, κεντρικές δυνάμεις και οι δυνάμεις Σαντάτ. Η Βουλγαρία και η Τουρκία εντάχθηκαν στις κεντρικές δυνάμεις μαζί με τη Γερμανία, ζητώντας η Βουλγαρία την Μακεδονία να πάρει πίσω και η Τουρκία τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία προσχώρησαν στις δυνάμεις της Σαντάτ. Σε καθάρισε το τοπίο στα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα υπήρχε εθνικός διχασμός. Ο Βενιζέλος ήθελε να πάει με τη μεριά της Αγγλίας και των συμμάχων της, ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήθελε να κρατήσει η Ελλάδα ουδέτερη στάση, κάτι που θα ευνοούσε τη Γερμανία. Ο διχασμός αυτός οδήγησε στην παρέτηση της κυβέρνησης των φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου και έκανε στην άκρη ο Βενιζέλος. Το 1915 συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και το 1916 οι Γερμανοί και Βούλγαροι εισέβαλαν στην Ανατολική Μακεδονία. Τότε οι πολιτικοί του κόμματος των Φιλελευθέρων, αξιωματικοί και στρατιώτες επαναστάτησαν και έκαναν κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη με την ονομασία Επιτροπή Εθνικής Άμυνας. Μαζί με Άγγλους και Γάλλους η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας ανάγκασε τον βασιλιά Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει τη χώρα. Η Ελλάδα πέρασε τότε το 1917 στο στρατόπεδο των συμμάχων. Και οι σύμμαχοι και οι κεντρικές δυνάμεις μπήκαν στη Μακεδονία. Το 15 οι σύμμαχοι, το 16 οι Γερμανοί, με σκοπό να την καταλάβουν. Ξεσηκώθηκαν τότε φιλελεύθεροι, έκαναν την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και πίεσαν να φύγει ο Κωνσταντίνος και να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο με το πλευρό των συμμάχων. Η Ελλάδα πέρασε τότε το 1917 στο στρατόπεδο των συμμάχων. Ακολούθησαν μάχες εναντίον των Γερμανών και των Βουλγάρων, στις οποίες συμμετείχαν και οι Έλληνες στρατιώτες. Πολέμησαν στο πλευρό των συμμάχων. Οι κεντρικές δυνάμεις ιτήθηκαν και η Ελλάδα είχε σημαντικά ωφέλη. Με τη συνθήκη των Σεβρών, 10 Αυγούστου 1920, κατοχύρωσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, κέρδισε Δυτική και Ανατολική Θράκη εκτός από την Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε για 5 χρόνια τη διοίκηση στην περιοχή της Σμύρνης. Όλα αυτά τα είπαμε πολύ πιο αναλυτικά και τα εξηγήσαμε στο πρώτο μέρος. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Εννοείται ότι έχεις διαβάσει και το βιβλίο σου. Ερώτηση πρώτη. Σε τι κατάσταση ήταν η Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους? Η Ελλάδα είχε διπλασιάσει τα εδάφη της και τον πληθυσμό της, αλλά είχε έρθει αντιμέτωπη με αρκετά προβλήματα. Έπρεπε να φυλάξει τα νέα σύνορα, να κατοχυρώσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και να κατασκευάσει οχυρά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς κύριος αντίπαλός της ήταν τώρα η ιτημένη Βουλγαρία. Τι ξέσπασε τον επόμενο χρόνο το 1914 και απασχόλησε έντονα την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο?
Το 1914 ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα, όπως και πολλοί άλλοι, θα έπρεπε να δει τι στάση θα κρατούσε. Ποια ήταν τα αίτια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου? Τα αίτια ήταν πολλά, μεταξύ των οποίων ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Γερμανίας από τη μια μεριά και Αγγλίας, Γαλλίας από την άλλη. Ποιες συμμαχίες σχηματίστηκαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Από τη μια μεριά ήταν οι κεντρικές δυνάμεις με Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία και Ιταλία στην αρχή, και από την άλλη η δυνάμη Σαντάτ με Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία κατόπιν, και από το 1917 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε ποια συμμαχία εντάχθηκαν τα Βαλκανικά κράτη και η Τουρκία? Η Βουλγαρία και η Τουρκία εντάχθηκαν στις κεντρικές δυνάμεις, αποσκοπώντας η μεν Βουλγαρία να πάρει πίσω τη Μακεδονία, η δε Τουρκία να πάρει και αυτή πίσω τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από την άλλη μεριά, η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία πήγαν με τις δυνάμεις της Αντάντ. Τι στάση κράτησε η Ελλάδα? Στην Ελλάδα υπήρξε εθνικός διχασμός, καθώς ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήθελε να προσχωρήσει στις δυνάμεις της Αντάντ, ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήθελε να κρατήσει η Ελλάδα ουδετερότητα, κάτι που θα ευνοούσε τη Γερμανία. Ο εθνικός διχασμός οδήγησε την κυβέρνηση των φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου να παραιτηθεί. Τι έγινε το φθινόπωρο του 1915 και τον Μάιο του 1916 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μακεδονία? Το 1915 συμμαχικές δυνάμεις, Αντάντ, αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και το 1916 οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους Βούλγαροι εισέβαλαν στην Ανατολική Μακεδονία. Τι έγινε τότε και πώς αντέδρασαν η πολιτική του κόμματος των φιλελευθέρων μαζί με αξιωματικούς και στρατιώτες? Πολιτική του κόμματος των φιλελευθέρων μαζί με αξιωματικούς και στρατιώτες επαναστάτησαν και συγκρότησαν την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας, που ανέλαβε την εξουσία στη Θεσσαλονίκη, εξαναγκάζοντας τον Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει τη χώρα. Έτσι η Ελλάδα πέρασε επίσημα στο στρατόπεδο των συμμάχων. Σε ποιες μάχες συμμετείχε η Ελλάδα μετά την είσοδό της στη συμμαχία της Αντάντ και ποια έκβαση είχαν αυτές οι μάχες? Οι Έλληνες μαζί με τους συμμάχους πολέμησαν σκληρά εναντίον των Βουλγάρων και των Γερμανών. Οι κεντρικές δυνάμεις ιτήθηκαν και συνθηκολόγησαν το 1918. Η Γερμανία υποχρεώθηκε να πληρώσει αποζημιώσεις, ενώ έχασε και πολλά εδάφη. Ποια ήταν τα ωφέλη της Ελλάδας από την νίκη των συμμαχικών δυνάμεων? Με τη συνθήκη των Σεβρών, 10 Αυγούστου 1920, κατοχύρωσε τα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, κέρδισε τη Δυτική και Ανατολική Θράκη εκτός από την Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε για 5 χρόνια τη διοίκηση στην περιοχή της Σμύρνης. Σε αυτό το σημείο τελείωσε και το δεύτερο μέρος. Πιστεύω να έχεις απαντήσει σωστά και σου εύχομαι καλή επιτυχία στο σχολείο σου. Γεια σου.